Λοιπόν, αυτό το σημείο είναι ίσως το καλύτερο σημείο για ερωτευμένα ζευγαράκια, παιδάκια. Κοιτάξτε θέα που έχει. Είναι το παγκάκι πριβέ. Παγκάκι πριβέ. Εδώ, κοιτάξτε. Λοιπόν, τα αλάνια εδώ πέρα, Εγάλεο, Κορδαλό, Νίκια, Χαϊδάρι, λοιπόν, το σημείο κατά τεθέν που ερχόμασταν όλοι, μπύρες, σουβλάκια, ιστορίες, μας διώχναν γιατί απαγορευόταν κιόλας, γιατί για σουβλάκια φωτιές, ήταν αυτό εδώ. Μα λέγε, θα σκοτωθώ για ένα βίντεο. Λοιπόν, όλο αυτό το μπαγκάκι εδώ πέρα, το... Αράζαμε όλοι εδώ πέρα, της πουτάνας, πρεζόνια, γυναίκες, ό,τι θες γινόταν εδώ πέρα. Εντάξει, στην Αθήνα δεν έχει πολλά σημεία για μεθέα. Εντάξει, δεν λέμε το Ακρόπολη, χαίρομαι πολύ, αλλά τώρα εδώ είμαστε στην καρδιά της πόλης για Βαρβάρα και κοιτάξτε τη θέα που είχαμε. 10 λεπτά ήμασταν από τα σπίτια μας και ερχόμασταν εδώ για καφέ. Και αυτό πέρα το κομμάτι που βλέπετε, το πρασινάδα, είναι το λιμωδόν. Εκεί είχαν φέρει, λέει, τους λεπρούς από τη Σπιναλόγκα. Παιδιά, τώρα άμα λέω μαλακίες, αυτό ξέρω. Και είχα φέρει όλους, και έχει ένα κομμάτι κτίριο δεν δουλεύει που είχαν φέρει μόνο τους λεπρούς. Έχω χρόνια να μπω, θα πάω κάποια στιγμή. Δηλαδή και τώρα κατεβαίνοντας μπορώ να πάω, δηλαδή η απόσταση από εδώ που είμαι εκεί με 2 λεπτά με το μηχανάκι. Μαλάκα, για σκέψου τώρα, εδώ τα βλέπετε όλα αυτά. Τώρα η γυναίκα σου είναι με κάποιον άλλο, μαλάκα, αυτή τη στιγμή. Κάπου εδώ τώρα είναι η γυναίκα σου με κάποιον άλλο και βγάζει τα μάτια της. Ή ο άντρας σου είναι με κάποια άλλη και βγάζει τα μάτια της. Φαντάζεσαι, μαλάκα. Πω, κάπου εδώ. Εδώ δίπλα, ξέρω. Απίστευτο, ε.